εντάξει. Καλό βόλιο. Οι εκλογές αυτές είναι καθοριστικές για το μέλλον μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Σήμερα αποφασίζουμε εάν θα πάμε μπροστά με δύναμη, με ασφάλεια, με σιγουριά ή αν θα πάμε σε περιπέτειες. Σε αυτές τις εκλογές υπάρχει ένας πρωτόγνωρα μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας οι οποίοι είναι ακόμα αναποφάσιστοι. Εκείνοι θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν θα διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της πατρίδας μας. Θα νικήσουμε. Σήμερα ο ελληνικός λαός καλείται να ολοκληρώσει με αποφασιστικότητα αυτό το βήμα που έχει απομείνει, το βήμα για την επιστροφή της ελπίδας, τον τερματισμό του φόβου, την επιστροφή της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας των κόκκων. Και τώρα η ευθύνη ανήκει σε όλους και όλες όσοι θα προσέλθουν στην κάλπη. Το δίλημα της εκλογικής αναμέτρησης είναι πιο καθαρό από ποτέ άλλο. Σήμερα αποφασίζουμε αν αύριο θα επιτρέψει την Ελλάδα η Τρόικα για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κ. Σαμαρά για περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς, για αυξήσεις στους φόρους, για απελευθέρωση πληστηριασμών, για συνέχεια δηλαδή μιας αποτυχημένης και καταστροφικής πολιτικής λιτότητας δίχως τέλος, για να από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει με ασφάλεια στην Ευρώπη όλα όσα αξίζουν στον ελληνικό λαό. Μια ζωή με αξιοπρέπεια, με κοινωνική συνοχή, αν από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση να επανενταχθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαι αισιόδοξος. Σήμερα θα είναι μια ιστορική μέρα. Ο λαός μας θα ολοκληρώσει αυτό το βήμα και η αξιοπρέπεια θα επιτρέψει. Να εύχομαι σήμερα ο ελληνικός λαός να κάνει επιλογές που θα τον οδηγήσουν σε κάτι καλύτερο και όχι σε κάτι χειρότερο για αυτόν και τα παιδιά του. Καταρχήν να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους και όλες, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, η οποία θα είναι δύσκολη με τη νέα κυβέρνηση, γιατί θα είναι παρόντα όλα τα μνημόνια διαρκείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμοστική νόμη, όλη η αντιλαϊκή πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα και θα υλοποιείται από εδώ και πέρα. Να ενισχύσουμε τη μοναδική πραγματική δύναμη, σίγουρη εγγύηση, δύναμη αγωνιστικής ελπίδας που θα βρίσκεται στο πλάι του λαού μας και την επόμενη μέρα από τη θέση της δυναμικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης για να υπερασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. Και υπολογίζουμε γύρω στους 150 να ψηφίσουν. Και δεν θα γράψεις πρόεδρος ΑΜΕΡ. Οι Έλληνες πολίτες αποφασίζουν σήμερα για την πορεία της χώρας. Με την ψήφο τους πρέπει να δώσουν εντολή. Εντολή η Ελλάδα να πορευθεί μπροστά, προοδευτικά, με την κοινωνία όρθια. Ο τόπος μπορεί να πορευτεί προς τα μπροστά και πρέπει να φύγει από αυτή την κατάσταση που σήμερα βρίσκεται. Η ψήφος του ελληνικού λαού είναι εκείνη που θα αποφασίσει για την πορεία της χώρας μας. Μια πορεία
ευθεία, σταθερή και προοδευτική. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια κι εσείς. Ναι. Η πράσινη δημοκρατική αριστερά συμμετέχουμε στην αλλαγή της πολιτικής και την αλλαγή της κυβέρνησης. Αλλά με οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό σχέδιο. Με ρεαλιστικές λύσεις για την ανεργία, την οικονομία, τη φτώχεια. Αλλά και με όραμα για το που θέλουμε να πάμε ως κοινωνία. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε με προγραμματικές συμφωνίες σε μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά δεν αρκεί μόνο να συμμετέχουμε και εμείς στην κυβέρνηση. Σημαντικό είναι να υπάρχει μια συμφωνία και με την κοινωνία, με τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε τη χώρα, αλλά με σχέδιο, με ρεαλισμό και με όραμα. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, να αλλάξουμε πραγματικά την Ελλάδα, να την απαλλάξουμε από βάρη και από ένα πελατειακό κατεστημένο που μας κρατά εξαρτημένους. Αρκεί να υπάρχει βούληση για συνεννοήσεις και για συνεργασίες. Αρκεί εμείς οι Έλληνες να φτιάξουμε το δικό μας ελληνικό σχέδιο για βαθιές αλλαγές. Αρκεί διαπραγμάτευση για την απομείωση του χρέους και το ελληνικό σχέδιο για τις βαθιές αλλαγές να έχει τελικά και την υπογραφή του ελληνικού λαού. Άμεσα με δημοψήφισμα. Το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών αυτό πρεσβεύει. Και με ισχυρή φωνή στη Βουλή αυτό εγγυάται. Καλή σας μέρα. Η χώρα από ό,τι φαίνεται αποφασίζει να αλλάξει το πρώτο κόμμα. Να τιμωρήσει αυτούς που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία αυτή η αλλαγή να γίνει στη σωστή κατεύθυνση. Να ψηφίσουμε αυτούς που έχουν γνώση και θάρρος και το έχουν αποδείξει. Και να μην δώσουμε χώρο στους τζαμπουκάδες και αυτούς που δεν σέβονται τη δημοκρατία. Να μην μπούμε σε περιπέτειες. Να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα.